440.000 ευρώ συν τους τόκους έχει επιδικάσει τελεσίδικα το διοικητικό εφετείο τον περασμένο Ιούλιο υπέρ τη οικογένεια εργαζομένου του Δήμου Χανίων, ο οποίος πριν από 8 χρόνια έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια τη εργασία του. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίε, η οικογένεια του άτυχου άνθρα δεν έχει λάβει από το Δήμο Χανίων τα χρήματα αυτά. Το τραγικό αυτό εργατικό ατύχημα συνέβη στις 2 Αυγούστου του 2010 στην Οδό Κισάμου σε απορριμματοφόρο του Δήμου Χανίων, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 48χρονος υπάλληλος καθαριότητας και πατέρας τότε δύο ανήλικων παιδιών. Να σημειωθεί πως η δικαστική απόφαση ορίζει 120.000 ευρώ σε κάθε παιδί του θύματος, 100.000 ευρώ στη σύζυγό του και 100.000 ευρώ στη μητέρα του. Τι απαντάει όμως ο Δήμαρχος Χανίων. Ο Δήμο Χανίων βεβαίω σε καμία περίπτωση δεν αρνείται να καταβάλει την αποζημίωση την οποία έχει επιδικάσει το δικαστήριο. Ε, υπάρχει όμω μία διαφορά και επειδή εμεί διαχειριζόμαστε δημόσια χρήματα είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τον νόμο και όλες τις σωστές διαδικασίες. Η διαφορά λοιπόν αυτή έγκυται στο ότι είχε προσληφθεί ένα μέλος της οικογένειας αυτής στον Δήμο Χανίων όπως προέβλεπε τότε ο νόμος και ως εκ τούτου το συγκεκριμένο μέλος δεν δίκαιούται ένα τμήμα της αποζημίωσης. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά η οποία θα επιληθεί είμαι βέβαιος με ένα συνενετικό τρόπο τουλάχιστον αυτό εμείς επιθυμούμε πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος και δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο. Επιπλέον, οι πληροφορίε αναφέρουν πω η οικογένεια του άτυχου 48χρονου έχει ξεκινήσει διαδικασία κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Χανίων. Όσο για τα χρήματα που αναλογούν στα υπόλοιπα μέλη τη οικογένεια, ο κύριος Βάμβουκα τονίζει τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα στους κωδικούς του Δήμου Χανίων και δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα. Ο τρόπος όμως που θα καταβληθούν έχει, σύμφανη, έχει σημασία ανάλογα με την όποια ε, συμφωνία ε, γίνει με την οικογένεια του άτυχου αυτού ανθρώπου. Πάντως η οικογένεια είναι αποφασισμένη να προσφύγει ακόμη και στο Συμβούλιο της Επικρατείας αν δεν τηρηθούν αυτά που ορίζει η δικαστική απόφαση.